Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω πώς δίνουμε ζωή στο πλάνο, δηλαδή πώς θα τον δουλέψουμε για να δουλέψει μέσα στο νερό. Οι πλάνοι έχουν το πλεονέκτημα ότι οι περισσότεροι κατά τη βύθιση έχουν κάποια ιδιαίτερη πλεύση, δηλαδή ανάλογα αν είναι επισόβαροι, μπροστόβαροι, μεσόβαροι, κάνουν κάποια κίνηση μέσα στο νερό, πράγμα που μπορεί να τους κάνει δελεαστικούς κατά την πορεία τους προς τον πάτο της θάλασσας. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα κατά την άνοδο, κατά την ώρα που τον ανακτάμε τον πλάνο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε κάποια κίνηση εμείς ή κάποια χτυπήματα, αλλιώς θα ανεβαίνει σαν ξερό μέταλλο. Τώρα χρησιμοποιώ έναν 60 γραμμάρια, δεν είναι πολύ βαθύ. Ο σκοπός μας είναι στο short jigging να πατώνουμε τον πλάνο και αν μερικοί λένε ότι δεν τον πατώνω, για να δουλέψει σωστά η τεχνική πρέπει να τον πατώνουμε τον πλάνο εφόσον μας τον επιτρέπει ο βυθός. Αν το επιτρέπει και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές μέχρι να έρθει μπροστά μας, ανάλογα που έχει σκαλώματα και που αρχίζει να γίνεται τραχής ο βυθός, δεν τον πατώνουμε τον πλάνο, το φέρνουμε προς τα έξω και δουλεύουμε πιο πολύ με σόνερα και επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το καλάμι, για να μπορέσουμε να χτυπάμε πιο εύκολα τους πλάνους, το καλάμι καλό είναι να μπαίνει υπομάλης. Αν το καλάμι δεν μπαίνει υπομάλης και μπαίνει εδώ στον αγκώνα που λένε μερικοί, θα κουραστεί πολύ γρήγορα το χέρι μας, δεν θα μπορούμε, είναι βαρύ το σύνολο, δεν είναι spinning, δεν είναι edging το καλάμι. Έχει πιο μεγάλο βάρος σε σχέση με τα άλλα τα καλάμια και τις άλλες τεχνικές. Καλό είναι υπομάλης, τα δύο δάχτυλα ανάμεσα, δηλαδή ανάμεσα στο μεσαίο δάχτυλο εδώ και με μία κίνηση με βοήθεια του νόμου για να μην είναι μόνο καρπός, με ώμο αγκώνα, κάνουμε κίνηση προς τα πάνω, θα το δείξω τώρα και στη βολή που θα κάνω. Λοιπόν, ετοιμάζομαι να κάνω τη βολή μου. Στη βολή καλό είναι να μην μπαλατζάρουμε πίσω στο καλάμι, μία κίνηση πίσω, ενιαία δηλαδή. Προσέχουμε τα βράχια αν έχει βράχια. Απότομα μπροστά, κάνουμε τη βολή μας, πιάνουμε λίγο το νήμα να κατέβει άμα έχει αέρα από στην προηγουμένη περίπτωση, το καθοδηγώ και τώρα αφήνω γιατί όλο το βάρος το παίρνει ο πλάνος. Κατεβαίνω, εδώ δεν έχει ιδιαίτερα βάθος το σημείο που είμαι εδώ, είναι 15 με 17 μέτρα περίπου ανάλογα που θα ρίξεις και όσο πας πιο μέσα βαθαίνει. Είναι ένα ήπιο κατρακύλι να το πω, με ρηχά νερά έξω, οπότε έξω παίζουμε πάντα ψηλά τον πλάνο μας. Ακόμα μου παίρνει, έκανα καλή βολή, πήγα λίγο πιο βαθιά. Κλείνω και αρχίζω. Λοιπόν, το πρώτα τζιγκαρίσματα που κάνουμε, τα κλασικά είναι αυτά εδώ, κοφτή κίνηση. Το έχω και λίγο πλάγια το καλάμι μου. Σταματάω, ξαναπατώνω τον πλάνο μου όσο μου το επιτρέπει ο βυθός. Ωραία, ξανακλείνω. Είναι το πιο κλασικό τζιγκάρισμα που θα δείτε αυτό. Μπορεί να το κάνετε σε μέτρια ταχύτητα, μπορεί να κόψετε, μπορεί να κάνετε τυναγματάκια, μπορείτε να κάνετε προς τα ψηλά τυναγματάκια, έτσι. Μπορεί λίγο πιο πλάγια, λίγο πιο χαμηλά. Όσο βγαίνετε έξω μπορείτε και αυτού του είδους να κάνετε. Δεν υπάρχει περιορισμός και δεν μπορείτε να κάνετε. Τα ψάρια μπορεί να χτυπήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση τους δελεάσει, για να το πω πιο απλά. Η πιο κλασική κίνηση που θα ξαναδείξω τώρα, που χρησιμοποιούμε σχεδόν οι περισσότεροι και εκεί θα πάρετε και τα περισσότερα ψάρια εννοείται. Καλό είναι έξω να παίζετε τον πλάνο γιατί πολλές φορές ακολουθάει το ψάρι και δεν χτυπάει και μπορεί να χτυπήσει στο τέλος. Πάμε πάλι, ξανά το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία επαναλαμβάνεται συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τη βολή μου. Ωραία, πάλι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Καλό είναι άμα έχετε καλές βολές στα ίδια σημεία, έχετε και μια πιο σιγουριά για το που δουλεύετε τον πλάνο. Άμα αλλάζετε συνέχεια σημεία και εξερευνείτε διαφορετικά σημεία του βυθού, λογικό είναι να βρείτε και τα κακά σημεία που λέμε, δηλαδή εκεί που θα έχει πιο πολλά σκαλώματα και οτιδήποτε. Αν βρίσκουμε καθαρά σημεία και είμαστε ικανοποιημένοι, προσπαθούμε να σημαδεύουμε αυτά εννοείται. Ξανακατεβάζω τον πλάνο μου. Τώρα μου πήρε λίγο παραπάνω μέτρα. Μπορώ να βρει κανένα πιο βαθύ κομμάτι. Ωραία, κλείνω. Ωραία. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος που τζιγκάρουμε. Τα φρένα καλό είναι να είναι σφιχτά ώστε να μην ακούγονται τα φρένα του μηχανισμού. Να έχουν κάποια κιλά φρένα, διότι άμα χτυπήσει ένα καλό ψάρι προς τον πάτο, δεν θέλουμε να δώσουμε το περιθώριο να μας βραχώσει. Ωραία. Και αυτά. Ωραία. Θα σας κάνω και ένα βίντεο που να σας δείχνω περίπου πώς δουλεύουν οι πλάνοι ανά τα χτυπήματα. Πώς κουνιούνται δηλαδή στο κάθε χτύπημα, τι συμπεριφορά έχουν. Ωραία, ξαναφέρνω έξω. Το σημαντικό είναι, είπαμε, υπομάλης, μία κίνηση με τη βοήθεια του αγκώνα και του ώμου, ώστε να μην κουράζεται συγκεκριμένα ο καρπός.
και να μην λέτε ότι πονάει το χέρι μου, θα πάθω τεντονίτιδα στον καρπό. Αγκώνα με όμο, κάνουν όλη τη δουλειά. Ωραία. Να ρίξουμε και άλλη μία τελευταία. Ωραία, τώρα πήγα λίγο πιο δεξιά και λίγο πιο ρηχά. Εξοικειώνεστε, το πάνε να συγχρονιστείτε καλά με χέρι μηχανισμός, ώστε η κίνηση να είναι ομοιόμορφη και να μαζεύει και ωραία ο μηχανισμός, δηλαδή μην κάνουμε μαζέματα περίεργα και το νήμα κάνει κενά και δεν μας μαζεύει σωστά. Αν και οι καλοί μηχανισμοί δεν έχουν τέτοιο θέμα, αλλά καλό είναι όσο πιο αρμονική είναι η κίνηση σε συνδυασμό, τόσο πιο καλό για το μάζεμα και για το πώς θα φαίνεται το δόλωμα μέσα στο νερό. Αυτά περί το πώς δίνουμε λίγο ζωή στον πλάνο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τελείως δύσκολο. Εντάξει, λίγο εξοικείωση θέλει. Μπορείτε να κάνετε πιο γρήγορες ταχύτητες, πιο αργές ταχύτητες, να κόψετε δηλαδή. Αυτό δημιουργείται και εκεί. Προφανώς είναι όπως και στο spinning που κάνουμε διάφορα χτυπήματα. Και εκεί που βλέπουμε πως έχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία, εκεί επικεντρωνόμαστε πιο πολύ. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, κάτω στα comment όπως έχουμε πει. Συνεχίζουμε και γράφουμε από κάτω ό,τι θέλουμε για να κάνουμε και συζήτηση που λέει ο λόγος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα και τα λέμε.